σας περιγράψω τα γεγονότα όπως έγιναν. Κοιμόμασταν και περίπου στις 3 η ώρα χτύπησε η πόρτα και το κουδούνι. Σαστήσαμε, δεν καταλάβαμε τι γινόταν, γιατί δεν ξέραμε αν ήταν ξημέρωμα, αν ήταν βράδυ, αν όντως χτυπούσε η πόρτα. Σηκωθήκαμε γρήγορα να δούμε τι συμβαίνει. Βάλαμε τις πιτζάμες, ρούχα, εκείνη την ώρα δεν ξέρω. Προσπαθούσαμε πανικόβλητοι να δούμε τι συμβαίνει. Και ξαφνικά ακούσαμε αστυνομία, τη λέξη αστυνομία, και σπάσαν την πόρτα. Βαρέσαν μια κλωτσιά και σπάσαν την πόρτα. Ευτυχώς, γιατί εκείνη την ώρα δεν ήμασταν πίσω από την πόρτα να την ανοίξουμε, να χτυπήσουμε κιόλας. Μπήκαν μέσα, βρήκαν πρώτον τον σύζυγό μου, γιατί ήταν ήδη στο σαλόνι, πήγαινε να ανοίξει την πόρτα, και εγώ ακολουθούσα πίσω. Τον βάλαν κατευθείαν, τον γονάτισαν κάτω, του βάλαν χειροπέδες. Και η μικρή μέσα, η κόρη μου 13 χρονών, φώναζε, ούρλιαζε, γιατί δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που γινόταν. Προσπάθησα να την πάω μέσα στο δωμάτιο, να μην τους δει, να μην δει όλο αυτό, γιατί ήταν γύρω στα 5 άτομα. Ήταν μαυροντημένοι όλοι, όποιοι έκαναν, δεν ξέρω τι ήταν. Ένας ήταν με πολιτικά και πήγε γύρω στα 5 άτομα, μπήκαν μέσα στο σπίτι. Κρατούσαν όπλα, τα οποία τα κρατούσαν με το ένα χέρι έτσι ώστε έδειχναν ότι ήταν έτοιμα να πυροβολήσουν σε περίπτωση που θα δείχναμε αντίσταση. Εγώ αυτό έλαβα. Φώναζα για το τι συμβαίνει, ήθελα να δω το χαρτί, ήθελα να δω τη σύλληψη, γιατί αυτοί λέγανε ότι εκείνη την ώρα θέλουν να κάνουν σύλληψη. Και ήθελα να δω το χαρτί. Το χαρτί μου είπαν ότι ήταν έξω μαζί με τον εισαγγελέα, πράγμα που δεν είδαμε. Απλά ζητούσαν γρήγορα να γίνει όλη η διαδικασία, να τελειώνω. Εμένα με έσπρωχναν συνεχώς όταν πήγαινα και προς τον άντρα μου και προς την κόρη μου που την είχα δίπλα μου. Δεν με άφηναν να κάνω πολλές κινήσεις γιατί φοβόντουσαν ότι θα πάρω κάποιο τηλέφωνο ή θα ειδοποιήσω κάποιον. Το τηλέφωνο το είχα στα χέρια μου, μου το πήραν και το πέταξαν. Και απλά ζητούσαν επίμονα και γρήγορα να φέρω ρούχα, να ντυθεί, να τον πάρω. Να τον πάρουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Κάποιος από αυτούς μιλούσε στο τηλέφωνο και συνονοούνταν με τους έξω, με τους άλλους, δεν ξέρω, να τελειώνει πολύ γρήγορα. Τον βγάλαν τις χειροπέδες για να ντυθεί και τον ξαναβάλαν χειροπέδες όσο πιο γρήγορα γινόταν. Να προλάβουν να φύγουν από το σπίτι. Εγώ φώναζα με όση δύναμη είχα, αυτοί συνέχιζαν να με σπρώχνουν, να μην αφήσουν να τον πλησιάσω. Και φυσικά φιλούσε πάντα ένα στην κόρη μου, μην τυχόν και φύγει ήδη, μην τυχόν και πάρει τηλέφωνο. Δηλαδή τρομοκρατία σε όλο το μεγαλείο. Και μετά? Μετά, αφού το πήραν στο αυτοκίνητο και έφυγαν, δεν με άφηναν να φύγω από την πόρτα να δω έξω τι γίνεται. Με φιλούσαν γύρω στα 3 άτομα και εμένα με και την κόρη μου και δεν μας άφηναν να πάρουμε το τηλέφωνο ούτε να βγούμε έξω από την πόρτα για να μην ειδοποιήσω και φωνάξω τη γειτονιά. Μας κράτησαν τουλάχιστον 5 λεπτά μέσα, σαν όμοιροι δηλαδή, και προσπαθούσαν να μην επικοινωνήσουμε, ώστε να προλάβουν να φύγουν λίγο αυτοί, αυτό έλαβα εγώ, για να έχουμε μία απόσταση, να μην τους προλάβουμε, να μην ξέρουμε πού θα πάρουν.